Γέροντα Σάβα, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι της Κρήτης στις 19 Ιουνίου. Σήμερα, δύο μήνες μετά, ποιος είναι ο απόϊχος αυτής της Σύνοδου? Ακόμα μας λένε, έχουμε μιλήσει με επισκόπους και με διάφορους φορείς, εκκλησιαστικούς φορείς. Πολλοί μας έχουν πει ότι δεν έχουν ακόμα μελετήσει τα κείμενα. Άλλοι τα έχουν μελετήσει και θέλουν να βγάλουν κάποιες, να κάνουν κάποιες επισημάσεις και αυτά. Το βασικό είναι ότι εμείς που έχουμε μελετήσει τα κείμενα και κάποιοι θεολόγοι όπως ο κύριος Τσελεγκίδης και κάποιοι άλλοι, το θέμα είναι ότι αυτά που είχαμε πει και πριν τη Σύνοδο ισχύουν και μετά τη Σύνοδο. Κατοχυρώθηκαν όλα αυτά που είπαμε. Τα προσυνοδικά κείμενα ψηφίστηκαν και σε μερικά σημεία είναι μάλιστα χειρότερα από ό,τι θα περιμέναμε. Ποιες είναι οι αντιδράσεις κάποιων Μητροπόλων, γιατί είχαν κάνει και πριν τη Σύνοδο, είχε γίνει μια ημερίδα, είχατε λάβει και εσείς μέρος. Ναι. Μητρόπολη Πυρός, Μητρόπολη Γλυφάδας και άλλες Μητροπόλες. Αυτές, ποια είναι η στάση τους μετά από τη Σύνοδο? Η Μητρόπολη Πυρός έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για τη Σύνοδο, την οποία στην ουσία αποδεικνύει ότι είναι αιρετική και ληστρική, είναι αναρτημένο, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Φυσικά περιμένουμε και τις φωνές των άλλων επισκόπων, περιμένουμε και την Εκκλησία της Κρήτης να πάρει θέση. Δυστυχώς η Εκκλησία της Κρήτης εκθιάζει τη Σύνοδο και η Επισκοπή της, αλλά εμείς έχουμε χριστές ελπίδες ότι θα πάρουν θέση εναντίον της Σύνοδου, διότι όντως ό,τι αποφασίστηκε εκεί είναι αιρετικό και αντιορθόδοξο. Έχει ακουστεί ότι περιμένετε να γίνει η Σύνοδο, η διαρκή σειρά Σύνοδος της Ελλάδος τον Οκτώβριο, εκεί περιμένετε να πάρουν τις αποφάσεις και όσοι ήταν εναντίον της Σύνοδου? Φυσικά, εμείς είχαμε πει ότι θα περιμένουμε καθηκόντως να μιλήσουν οι επίσκοποι, θεολόγοι, να μιλήσουν κληρικοί, επίσημα το Άγιον Όρος, το οποίο δυστυχώς δεν έχει πει ακόμα τίποτε, αλλά αν επίσημα θεωρούν την Σύνοδο την Ορθόδοξη, πιστεύουμε, φυσικά αυτό περιμένουμε την επίσημη φωνή του Αγίου Όρους να μας πει πώς το βλέπει το θέμα. Αυτό που περιμένουμε είναι τους επισκόπους δηλαδή της Εκκλησίας μετά την Σύνοδο τον Οκτώβριο που θα γίνει διαρκής, να δούμε τι θα αποφασίσει, διότι και ο λαός πρέπει να ενημερωθεί και εμείς έχουμε σκοπό να ενημερώσουμε για το τι έχει γίνει, διότι δεν υπάρχει ενημέρωση, επαρκή ενημέρωση και έγκυρη ενημέρωση και πρέπει ο λαός του Θεού να ενημερωθεί για το τι έχει γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχαν όμως και κάποιες αντιδράσεις όπως και η δική σας και άλλων τέσσερων πατέρων Χιλανταρίου, ναι, που κόψανε το μνημόσυνο Πατριάρχη. Πείτε, ναι, μας λίγα λόγια και το διωγμό. Αυτό ξεκίνησε με τους εμπρότες με πέντε πατέρες από τη Μονή Χιλανταρίου, οι οποίοι παρανόμως εκδιώχθηκαν από το μοναστήρι. Απλώς τους κάλεσε ο ηγούμενος και τους είπε ότι επειδή δεν κατεβαίνουν σε ακολουθίες, οι μοναχοί είπαν ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε διότι δεν μπορούμε να μνημονεύουμε πια μετά από αυτή τη σύνοδο τον Πατριάρχη, διότι ο Πατριάρχης πια δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και κατοχυρώνει συνοδικώς την αίρεση του οικουμενισμού. Και τότε τους απάντησε ο ηγούμενος ότι εδώ είμαστε οικουμενιστικό μοναστήρι, αν χρειαστεί θα πάμε και με τον Πάπα μας, το οποίο ο Πατριάρχης, και ότι εσείς είσαστε ένα καρκίνο με το πήγε και δεν έχετε δουλειά, σηκωθείτε να φύγετε. Παρανόμως, τους εκδίωξε. Με απειλή μάλιστα ότι θα τους πάρει τις ταυτότητες, επειδή δεν είναι Έλληνες, και ότι θα τους κάνει και απέλαση από το Άγιον Όρος. Οι άνθρωποι είδαν ότι δεν μπορούν πια να μείνουν στο μοναστήρι και φύγανε. Έχουμε επαφή μαζί τους. Αυτό έγινε φυσικά τελείως παράνομα και δυστυχώς και η ιερά κοινότητα δεν μιλάει, δηλαδή συγκαταβαίνει σε αυτό. Οπότε και οι πράξεις και των ηγουμένων και της ιεράς κοινότητας δείχνουν ότι αποδέχονται την πράξη της Μονής Χιλανταρίου και ότι συμπράττουν με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Το ίδιο έγινε και στη δική μου περίπτωση,
διότι σε σύναξη που έγινε, εγώ, όταν τους ρώτησα αν δέχονται την σύνοδο ότι είναι Ορθόδοξοι, μου είπαν φυσικά τι δεχόμαστε ότι είναι Ορθόδοξοι και ο Πατριάρχης μας είναι Ορθόδοξος και μάλιστα μερικοί από τους προϊσταμένους μέσα, όπως και ο ηγούμενος και οι άλλοι, λένε ότι ο Πατριάρχης είναι ομολογητής, ότι είναι Άγιος άνθρωπος και τέτοια πράγματα. Και τους είπα ότι εγώ, πατέρες, από τη στιγμή που εσείς τη βρίσκετε Ορθόδοξοι, που δεν είναι Ορθόδοξοι αλλά Ευδικοί, για πολλούς λόγους τους οποίους τους κατέθεσα γραπτός, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω την μνημόνευση του Πατριάρχου, δεν μπορώ να σε αυτό και ότι δεν θα μπορώ να συμμετέχω σε ακολουθίες που μνημονεύονται τον Πατριάρχη. Και από ό,τι μάθαμε, σας καθαρίσαν από προϊστάμενο. Παρανόμως. Διότι ο προϊστάμενος είναι ισόβιος και γίνεται παύση του προϊσταμένου. Αν ανά δύο μήνες του κάνουν σύσταση, όπως λέει και ο ιστορικός κανονισμός, γραπτός, δεν έχει καμία γραπτή σύσταση, και δικαστεί και καταδικαστεί ή για ηθικά παραπτώματα ή για νομικές για νομικά. Το οποίο ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αυτή λόγω της παρακοής, ότι είναι ανυπάκος στον ηγούμενο και ότι δεν κάνω υπακοή και ότι βγαίνω και μιλάω και ότι δεν έχω, υπακοή, δεν έχω ευλογία από τον ηγούμενο να μιλάω, γι' αυτό το λόγο μου λένε ότι με βγάλει ένα προϊστάμενο, το οποίο είναι τελείως παράνομο, δεν ισχύει. Φυσικά εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση με το θέμα της υπακοής. Σε ποια θέματα γίνεται υπακοή και σε ποια δεν γίνεται. Τους το δήλωσα ότι τους έφερα πολλά παραδείγματα. Έχουμε τους Αγίους Πατέρες που λένε ότι ναι, μεν η υπακοή γίνεται, αλλά σε θέματα πίστεως και σε θέματα ηθικά δεν μπορείς να κάνεις υπακοή. Ειδικά στα θέματα της πίστεως. Διότι αν κάνανε υπακοή σε θέματα της πίστεως οι μοναχοί και οι κληρικοί στους επισκόπους τους, δεν θα είχαμε Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Διότι πολλοί από τους επισκόπους, Νεστόριος και διάφοροι άλλοι, ήταν επίσκοποι και ήταν και πατριάρχες. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή. Κάνουμε υπακοή εν πρώτης στο Ευαγγέλιο, στους Αγίους Αποστόλους, στις Ορθόδοξες Συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και σε αυτούς που ακολουθούν όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν μπορούμε μόνο να απομονώνουμε κάποιες φράσεις, όπως το Αποστόλου Παύλου που λέει να υπακούμε στους ηγουμένους, γιατί αργότερα λέει ότι αυτοί αγρυπνούν υπέρ των ψυχών ημών και σε αυτούς προθετομούν το λόγο της αληθείας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα της υπακοής. Αυτό ακριβώς που λέτε, απομονώνουν κάποιες φράσεις. Υπάρχει και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που έχει κάνει η Μητρόπολη Χανίων. Ναι. Για την ανυπακοή σας. Ναι. Εδώ θέλει κάποια εξήγηση, γιατί παίρνουν κάποιες φράσεις από μια ολόκληρη παράγραφο των πατέρων και τη χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Αλλά αυτή η φράση, σε ολόκληρη παράγραφο, έχει άλλο νόημα. Ενώ αυτή τη φράση που την παίρνουν, τη βάζουν σε ένα άλλο νόημα δικό τους που θέλουν να δώσουν. Και έτσι γίνεται η παραπλάνηση και στον πιστολαό. Δηλαδή, σε αυτή το βίντεο, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε δει. Έχω κάνει απάντηση, την οποία θα έχω ήδη στείλει στην Μητρόπολη από Κορών και Κηδονίας και στον πρώτο σύγκελο και στον πατέρ, πώς λέγονται, τέλος πάντων, σε αυτόν που ήταν εκεί, δεν θυμάμαι το όνομα του, πατέρ Ιρηναίος, και θα το βγάλω και θα το βγάλουμε και στο διαδίκτυο για να γίνει γνωστό το τι λένε και πώς διαστρέφουν την αλήθεια. Διότι αυτό είναι η διαστροφή της αληθείας, αλλά αυτό είναι ένα τέχνασμα του οικουμενισμού. Βλέπετε δηλαδή ότι ενώ, ας πούμε, στο έκτο κείμενο, στο έκτο άρθρο της Συνόδου που έγινε στο Κολυμπάρι, όντως λένε ότι έχουμε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι Ορθόδοξη, αλλά μετά λένε ότι αποδεχόμαστε την ιστορική ύπαρξη και άλλων εκκλησιών ομολογιών. Δηλαδή, πάντα ο οικουμενισμός και οι αιρέσεις χρησιμοποιούν μία αλήθεια για ένα ψεύδος. Λοιπόν, αυτό φυσικά γίνεται κατά κόρον στην επανέλευση του οικουμενισμού, διότι στις άλλες αιρέσεις, είτε ήταν αριανισμός, ήταν μονοφυσιτισμός, παίρνανε ένα σημείο και γινόταν μία αίρεση. Εδώ τώρα έχουμε κατά κόρον ανέρεση
και των πατέρων και της παραδόσεως της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων και του Ευαγγελίου. Και δεν θα έτσι μείνουν μόνο στις αιρέσεις τις χριστιανικές, γιατί είναι η πόρτα που θα πάνε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και θα δεχτούν και τις άλλες θρησκείες πλέον, όχι έτσι μόνο αιρέσεις χριστιανικές. Μα αυτό είναι, γι' αυτό βιάζεται ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, γιατί δέχεται τις πιέσεις από πάνω και θα πρέπει να υπακούσει γρήγορα, γιατί για να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, είναι ο διαθρησκειακός συγκριτισμός, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο διαχριστιανικός συγκριτισμός, δηλαδή να γίνουν όλες οι εκκλησίες κατά αυτούς πια, έτσι, γιατί είναι εκκλησία ο παπισμός και οι προτεστάντες είναι εκκλησίες. Διότι σε αυτή τη σύνοδο μην ξεχνάμε ότι γίνεται αποδοχή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και όχι αιρέσεων. Λοιπόν, και θέλουν να κάνουν μια εκκλησία χριστιανική, η οποία θα αντιμετωπίσει μάλιστα με αυτόν τον τρόπο τους Ισλαμιστές, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην ένωση των θρησκειών, έτσι ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος του Αντιχρίστου. Και φυσικά πατάνε πάνω σε αυτό, επειδή το πίμνιο είναι ακατήχητο. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που εκκλησιάζεται, πιστεύει, άκουσε όλο αυτό που έγινε στη Σύνοδο της Κρήτης, οι αντιδράσεις. Κάποιοι μένουν ότι ό,τι πει η Εκκλησία, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν έχει, το θέμα δεν είναι μόνο η μόλυνση πνευματική όσοι θα μνημονεύουν πλέον τον Βαρθολομαίο και όλοι όσοι μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο, έτσι αποδέχονται τον Βαρθολομαίο, δεν θα μείνουν μόνο εκεί. Κάποιο πρωί θα δουν να υπάρχει ένας παπικός και να συλλειτουργεί μαζί με τον ιερέα της ενορίας του. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει πώς θα επεκταθεί αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει σε αυτή τη σύνοδο. Διότι αυτή η σύνοδος, κοιτάξτε, η σύνοδη γινόταν ανέκαθεν στην Εκκλησία για να καταδικαστούν αιρέσεις, οι οποίες αναφιόταν είτε από επισκόπους, είτε από πρεσβυτέρους, είτε από μοναχούς, είτε και από λαϊκούς κάποιες φορές. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή η σύνοδος γίνεται όχι για να καταδικάσει οι αιρέσεις που υπάρχουν, αλλά για να επικυρώσει τις αιρέσεις. Και αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην ιστορία της Εκκλησίας. Διότι κατοχυρώνεται θεσμικά και συνοδικά ο οικουμενισμός ως επίσημη γραμμή της Εκκλησίας. Και αυτά πρέπει, θα τα αναλύσουμε περαιτέρω κάποια στιγμή, διότι πρέπει να αναλυθούν τα κείμενα ένα προς ένα για να αποδειχτεί αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταλύεται και η παράδοση της Εκκλησίας. Και γεννάται και ένα ερώτημα. Το Γραφείο Αιρέσεων της Εκκλησίας Ελλάδος έχει πλέον λόγω ύπαρξης μετά τη Σύνοδο? Δηλαδή μέχρι τώρα υπήρχε το Γραφείο Αιρέσεων που καταδίκαζε και έλεγε ποιες ήταν οι αιρέσεις. Σήμερα τι γίνεται, αφού έχουν δεχτεί τις αιρέσεις τους Εκκλησίες? Λογικά θα πρέπει να το καταργήσουν. Λογικά δεν έχει. Σήμερα έτσι όπως το θέτεται δεν έχει. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδος. Εδώ θα πρέπει να καταργήσουμε όχι το Γραφείο Αιρέσεων, θα πρέπει να καταργήσουμε τους πατέρες, τις Οικουμενικές Συνόδους. Δηλαδή δεν έχουν ακόμα καταλάβει. Ένα απλό παράδειγμα. Το κείμενο για το γάμο. Ενώ καταδικάζεται ο μεικτός γάμος από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, διότι δεν μπορεί να. Τι συμφώνησης μεταξύ Βελία και Χριστού, έτσι, για να μην κάνουμε περαιτέρω ανάλυση. Εδώ έρχονται και λένε ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή στην ουσία αναιρούν μια απόφαση Οικουμενική Συνόδου, και αυτό σημαίνει ότι αναιρείς όλη την Οικουμενική Σύνοδο. Αναιρείς και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε, διότι μια σύνοδος για να είναι ορθόδοξη θα έπρεπε να επικυρώνει πρώτα τις προηγούμενες, τι αυτές, και μετά να προχωράει. Αυτό δεν έχει γίνει εδώ πέρα. Υπάρχει αποδόμηση της πατερικής παράδοσης και όπως δήλωσε ο Πατριάρχης, δεν θυμάμαι πού, αλλά μετά την σύνοδο, ότι μπήκαμε πια στη μεταπατερική εποχή της Εκκλησίας. Και μόνο αυτό δείχνει το πιστεύω του, που τα πιστεύω του τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε τι πιστεύει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για τα αιρετικά του φρονήματα και τα πιστεύω του, που αυτός θα έπρεπε να έχει καθαιρεθεί και όχι εμείς που τα καταδεικνύουμε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η σύνοδος αυτή όντως μας βάζει μέσα στην μεταπατερική εποχή και ότι όποιος την ακολουθεί είναι εκτός εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τέτοια σύνοδο. Και μάλιστα αυτό προσπαθούμε να καταδείξουμε στη μελέτη μας που βγάζουμε ως αγιορείτες πατέρες, είναι ότι ακολουθεί κατά πάντα και κατά πόδας τα πρότυπα της Δευτέρας Βατικανίου Συνόδου, της Συνόδου της Παπικής Παρασυναγωγής του 1965, που εκεί πια εκτός ότι
κάνει μπαμ η θεολογία τους είναι ότι είναι επισκοποκεντρική, παπική, έτσι, παποκεσαρική, αλλά ακολουθούν την γραμμή του οικουμενισμού επίσημα πια, ως εκκλησία, όπως ονομάζονται, αυτό ονομάζονται. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα. Υιοθετούμε σαν βασική γραμμή της Ορθοδόξης Εκκλησίας τον οικουμενισμό. Για να καταλάβει και το πίμνιο. Τη σοβαρότητα, την πνευματική, όσοι από εδώ και πέρα, επίσκοποι, θα συνταχθούν με τη Σύνοδο, με τις αποφάσεις της Συνόδου, το να μένουν και να πηγαίνουν να εκκλησιάζονται σε τέτοιες εκκλησίες όπου οι Μητροπολίτες έχουν δεχτεί τη Σύνοδο. Ποια είναι η πνευματική επίπτωση που θα έχουν, γιατί ο κόσμος κάπου δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια, το πνευματικό κόστος που θα έχει ο πιστός λαός που θα πηγαίνει να εκκλησιάζεται πλέον, αν τυχόν δεν βρεθούν, δεν αντιδράσουν οι Μητροπόλεις και ακολουθήσουν. Υπάρχει μολυσμός της αιρέσεως. Δι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας δίνουν τη λύση, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι μόνο ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, του Μεγάλου Φωτίου, αλλά είναι και άλλοι κανόνες αποστολικοί, και οι Άγιοι, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, που εφαρμόσαν στην πράξη την διακοπή του μνημοσύνου, μας λένε να φεύγουμε από αυτούς τους ποιμένες, διότι δεν είναι ποιμένες, αλλά είναι λυκοποιημένες και άνθρωποι οι οποίοι μας οδηγούν στην απώλεια. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσοι ακολουθούν αυτή την σύνοδο, στην ουσία δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, διότι δέχονται τις αιρέσεις μέλη ως εκκλησία πια, ως εκκλησίες. Και ότι πρέπει να, δεν μπορούμε να τους ακολουθούμε, πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε εκείνα και να σταματήσουμε την μνημόνευσή τους. Αυτό μας το δίνει, είπαμε, εν πρώτη στο δικαίωμα ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, διότι το να μνημονεύεις ένα επίσκοπο έχει διπλή σημασία. Πρώτον, ότι ανήκεις σε αυτόν τον επίσκοπο, αυτή την επισκοπή, δίνεις το στίγμα σου που ανήκεις, και το δεύτερο είναι ότι τα φρονήματα του επισκόπου συμπίπτουν τα δικά σου. Έχεις τα ίδια φρονήματα που έχει ο επίσκοπος. Οπότε, αν εμείς μνημονεύουμε τον Βαρθολομαίο, σημαίνει ότι αυτά που φρονεί αυτός φρονούν και εμείς. Σε διάφορα εκκλησιαστικά site που αντιτίθεται στην σύνοδο που έγινε, ναι, όμως αποφεύγουν να προχωρήσουν και να δεχτούν αυτή τη διακοπή μνημοσύνου, ναι, λέγοντας ότι εμείς θα μείνουμε στην εκκλησία, μπορεί να εκκλησιάζουμε, ο ιερέας μας δεν συμφωνεί με τη σύνοδο, άσχετα αν ο Μητροπολίτης συμφωνεί. Και υπάρχει μια τέτοια σύγχυση όπου ναι μεν κάποιοι αντιδρούνε με τη σύνοδο, αλλά δεν θέλουνε, φοβούνται να διακόψουν την εκκλησιαστική κοινωνία με τις συγκεκριμένες μητροπόλεις, εκκλησίες. Δηλαδή ο πιστός λαός σου λέει δεν θα πάω, εγώ θα πάω, έχω το φρόνημά μου, είμαι αντίθετος με τον οικουμενισμό, ξέρω ότι και ο ιερέας μου μπορεί να αντίθεται με τον οικουμενισμό, άσχετα τι κάνει ο δεσπότης του. Εκεί υπάρχει μια σύγχυση και δεν θέλουν και κατηγορούν τη διακοπή μνημοσύνου, παρόλο που είναι αντίθετη με τον κομμουνισμό. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και η σύγχυση? Διότι έχει περάσει εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες, διότι στην ουσία ο οικουμενισμός αρχίσει από το 1901, τον οποίο εισάγει ο Ιωακείμ, ο τρίτος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Υπάρχει μια σύγχυση, διότι υπάρχει μεταπατερική θεολογία στην Εκκλησία μας εδώ και 115 χρόνια, και αυτό προωθείται. Δεν προωθείται η θεολογία των πατέρων, διότι εμείς ό,τι λέμε το λέμε βάσει των πατέρων και βάσει αυτά που έπραξαν οι πατέρες. Λοιπόν, τώρα θα ήταν δύσκολο να αναφερθώ σε όλους αυτούς τους πατέρες που τι έπραξαν, αλλά θα τα πούμε περιληπτικά. Κάποια ιστορικά δεδομένα που έχουν υπάρχει γίνει. Υπάρχει σύγχυση στο για ποιο λόγο πρέπει να διακόπτουν την κοινωνία. Λένε ότι χωρίς, αν δεν μνημονεύεις τον επίσκοπο, δεν υπάρχει μυστήριο. Αυτό είναι λάθος. Και ναι, μεν ο 15ος κανόνας που προαναφέραμε
λέει ότι πρέπει να αναφέρεται τον Αρχιεπισκόπο, διότι αν δεν γίνεται αυτό υπάρχει σύγχυση, όταν όμως υπάρχει δογματικό θέμα, δεν πρέπει να μνημονεύουμε. Έτσι, σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να μνημονεύουμε. Το λέει ξεκάθαρο ο κανόνας. Και αυτό το κανόνα τον είχε προτοπεί ο Άγιος Σοφρόνης Ιεροσολύμων τον 7ο αιώνα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση και έχουν περάσει το εξής, ότι αν δεν μνημονεύσεις το όνομα του επισκόπου, εκτός ότι είναι άκυρα τα μυστήρια, βρίσκεσαι και εκτός εκκλησίας. Αυτό είναι παραποίηση της αλήθειας. Είναι διαστρέβλωση της αλήθειας και αυτό είναι τελείως σατανικό, διότι οι Άγιοι Πατέρες, μόλις βλέπανε ότι ο επίσκοπος τους ο επίσκοπος κηρύσσε αίρεση, τότε αποτυχιζόταν από τον επίσκοπο και τα αιρετικά του φρονήματα. Γι' αυτό έχει, και η λέξη αποτύχηση έχει παρεξηγεί, είναι παρεξηγημένη. Διότι δεν αποτυχιζόμαστε από την Εκκλησία, μη γέννητο. Αποτυχιζόμαστε από τον επίσκοπο που κηρύσσε αιρετικά και μένουμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ο 15ος κανόνας στο τέλος λέει ότι όχι μόνο, διότι μας λέει ότι εμείς σχίζουμε την Εκκλησία διότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη, ότι βγαίνουμε εκτός και ότι δημιουργούμε σχίσματα. Αυτό είναι πραγματικά παραποίηση της αληθείας και γέννημα του διαβόλου. Ξεκάθαρο. Διότι πάλι σε αυτό μας απαντάει ο 15ος κανόνας και λέει ότι όχι μόνο αυτοί που διακόπτουν το μνημόσυνο σχίζουν την Εκκλησία, αλλά και βοηθούν στη διατήρηση της ενότητας της Εκκλησίας. Λοιπόν, διότι δεν αποσχίζονται από τον επίσκοπο, αλλά από ψευδεπίσκοπο και ψευδοδιδάσκαλο, που όντως αυτό σχίζει την Εκκλησία και παρασένει τους πιστούς στην απώλεια. Διότι αυτοί που είναι της Εκκλησίας είναι αυτοί που είναι της αληθείας, λέει ο Άγιος ο Μεγάλος Αθανάσιος. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνεται παραποίηση. Υπάρχει φυσικά η άγνοια, γι' αυτό και ο κόσμος. Εκεί πατάνε επίσκοποι. Διότι επίσκοποι, ο κάθε επίσκοπος πια είναι ένας πάπας στην Εκκλησία μέσα. Και δεν χρησιμοποιούν τους πατέρες, αλλά χρησιμοποιούν τη μεταπατερική κατάπτυστη διδασκαλία του Ζιζιούλα, ο οποίος η διδασκαλία του είναι τελείως αιρετική, παποκεσαρική και παπική και υποστηρίζει αυτά τα πράγματα, ότι η Θεία Λειτουργία είναι επισκοποτικεντρική, ενώ είναι χριστοκεντρική, όπως και παραποιούν και τον λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, που λέει ότι όπου επίσκοπος και εκεί εκκλησία, αλλά δεν μας εξηγούν ποιος επίσκοπος και τι επίσκοπος είναι αυτός. Και δίνουν το στίγμα της εκκλησίας. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, παίρνουν μεμονωμένες φράσεις. Ναι, αλλά δεν παίρνουν τη φράση του Αγίου Εγνατίου που λέει, μας δίνει τη χριστολογική έννοια της εκκλησίας, που λέει όπου Χριστός εκεί η εκκλησία. Ή του Αγίου Ειρηναίου του Λουγδούνων, τη σημερινή Λιόν, επίσκοπος Γαλλίας τότε τη Λιόν, που λέει ότι μας δίνει το πνευματικό. Την πνευματική υπόσταση της Εκκλησίας που λέει ότι όπου Άγιο Πνεύμα εκεί και Εκκλησία. Αυτά γιατί δεν τα λένε και μας λένε μόνο αυτό. Που δεν μας εξηγούν μόνο και ότι ο επίσκοπος πρέπει να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Λοιπόν, υπάρχει σύγχυση διότι οι επίσκοποι δεν καθοδηγούν σωστά το ποιμνιό τους και δεν τους διδάσκουν πατερικά το τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά τους διδάσκουν το τι λέει ο Ζιζιούλας και ο κάθε Ζιζιούλας, οι οποίοι παραποιούν τους πατέρες και τους καταργούν. Όπως κάνει και ο Βαρθολομαίος. Λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρχει, γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σωστή, έγκυρη και πατερική. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στους πατέρες, να δουν τι λένε οι πατέρες και τι κάνουν οι πατέρες. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, επειδή είχε διακόψει το μνημόσυνο του Καλέκα, τον είχαν κλείσει στη φυλακή 3 χρόνια. Και εγώ επειδή είπα ότι τώρα και τους πατέρες, το Χιλανδάρι, επειδή διέκοψαν το μνημόσυνο, τους διώχνουν, αντί για να τους επενέσουν. Και εγώ επειδή είπα ότι δεν μπορώ να μνημονεύω τον Πατριάρχη, με βγάζουν από προϊστάμενο, παρανόμως. Και από όλα τα διακονήματα και σε να σου λένε σηκωφύγε. Δεν σε διώχνουμε να σηκωφύγει από το μοναστήρι. Επειδή δεν μνημονεύω, επειδή συντάσσονται με όλα τα αιρετικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και λένε ότι εμείς συντασσόμαστε με την Εκκλησία. Δηλαδή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι Εκκλησία. Και εμείς δεν είμαστε Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία τι είναι τελικά. Ποια είναι η Εκκλησία. Ποια είναι τα όρια της Εκκλησίας που έθεσαν οι πατέρες και μας είπαν να μην μετέρουμε όρια αιώνια αέθεντο πατέρες ημών. Αυτά που θέτουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι που έχουν θέσει οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι, η παράδοση της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Πατέρες και οι τοπικές Συνόδοι και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, αυτά μας θέτουν τα όρια της Εκκλησίας. Τα οποία τώρα αυτή η Σύνοδος τα καταπατάει, τα καταργεί και θέτει ως όρια της Εκκλησίας το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τον Οικουμενισμό. Αυτή την Εκκλησία εμείς δεν την ακολουθούμε για να μην βγούμε έξω από την Εκκλησία. Γιατί όσοι ακολουθούν την Εκκλησία βγαίνουν εκτός Εκκλησίας. Και πού οδηγούν αυτά, γιατί δεν σταματάνε εκεί. Δηλαδή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Παγκόσμια Θρησκεία, για ποιον και ποιος.
αυτά όλα οδηγούν, υπάρχει αυτό το τριπλό σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων που εξυπηρετούν τα σχέδια του Αντιχρίστου για να φέρουν τον Αντιχρίστο, τα οποία θέλουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια θρησκεία. Αυτή η παγκόσμια θρησκεία θα πρέπει να γίνει υπό τον Πάπα, ένα παγκόσμιο θρησκευτικό ηγέτη με κύρος, και ο Πάπας σαν πρόδρομος του Αντιχρίστου, το δικαίρα του κέρας, εταίρας της Αποκαλύψεως, θα παραδώσει όλη την εξουσία στον Αντίχριστο. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Τότε ο λογικός συνειρμός που μπορεί να κάνει κάποιος απλός άνθρωπος και που δεν ξέρει και πάρα πολλά. Συγγνώμη λίγο. Εμείς θεωρούμαστε φανατικοί που τα λέμε αυτά. Μάλιστα. Φονταμενταμενιστές, τρελοί, ανισόρροποι. Διότι τα λέμε αυτά που έπρεπε, που η Εκκλησία λέει και η Αποκάλυψη γράφει μέσα και οι Άγιοι Πατέρες έχουν προφητέψει και δυστυχώς δεν ακούμε επισκόπους να τα λένε αυτά. Αυτό το λένε αυτοί. Το θέμα είναι τι λέει και ο Χριστός. Έτσι. Που δεν λογαριάζουν τον Χριστό από ό,τι φαίνεται. Το ερώτημα είναι ότι αυτή η κατάληξη που πηγαίνει στην παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμια θρησκεία, εδώ φαίνεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Όσοι το υιοθετούν από τη μεριά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, φαίνεται ότι έχει πολύ βάθος. Γιατί δεν είναι μια αίρεση όπως γινόταν στα χρόνια και έπεφταν σε πλάνη και λέγανε υπήρχε ο μονοθελητισμός. Λένε μια θέληση του Κυρίου και η πλάνη έπεφτε εκεί. Και πού μπορεί να πιστεύανε και αυτό που κάνανε το πιστεύανε και να νομίζανε ότι ήταν και σωστή. Αυτό είναι μια πλάνη. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο που όχι, δεν υπάρχει μια αίρεση όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά προσπαθούν να ενώσουν όλες τις θρησκείες. Που αυτό το πράγμα δεν είναι ότι έπεσε σε πλάνη κάποιος. Εδώ είναι ένα βάση σχεδίου που πάει να πει τι στις κέρες θέσεις της Εκκλησίας μας, επίσκοποι, πατριάρχης, είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί αυτό φαίνεται. Δηλαδή, άμα το αναλύσουμε, φαίνεται ότι έχουμε προδοσία. Ναι, μέγιστη. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν μια άλλη άποψη, πέσανε σε μια πλάνη και στην πορεία. Εδώ πέρα είναι σχέδιο που πάει να πει ότι είναι εντεταγμένοι να το φέρουν εις πέρας αυτό το σχέδιο. Που πάει να πει ότι δεν είναι ορθόδοξοι, δεν πιστεύουν στον Χριστό, απλώς φοράνε τη μάσκα του χριστιανού ορθόδοξου, είτε πατριάρχη, είτε επισκόπου, είτε ιερέα, οτιδήποτε άλλο, είτε θεολόγου. Αυτά τα έλεγε αυτά πρέπει να βγουν λίγο προς τα έξω. Ο Καρδιώτης έλεγε ότι στους έσχατους καιρούς ο διάβολος θα ντύσει τους δικούς του επισκόπους για να μπορεί να ανοίξει την εκκλησία μέσα. Αλλά αυτό το βλέπουμε και στη σύνοδο της Κρήτης, του Κολυμβαρίου, ότι ήταν μια σύνοδος κινούμενη υπό της Μασονίας και υπό της CIA. Λοιπόν, και μόνο η παρουσία της Προδρόμου και το τι έχει πει για τους κανόνες, ότι είναι παροχημένοι κανόνες και ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να βρούμε ένα άλλο Άγιο Πνεύμα τώρα που να μας τα πει καλύτερα. Αυτό είναι μεγίστη βλαστημία κατά του Άγιο Πνεύματος, που φυσικά την έχει πει και ο Μαρθολομαίος και οι επίσκοποι που πρόσχεται σε αυτόν συμφωνούν. Και δυστυχώς και αυτοί που δεν μιλάνε και δεν διαμαρτύρονται, η σιωπή τους λογίζεται συγκατάβαση. Mm-hmm. Λοιπόν, διότι στα θέματα της πίστεως ούχαρη συγκατάβασης και σιωπή. Και όπως ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς ονομάζει τρίτο είδος αθείας τη σιωπή. Λοιπόν, δεν είναι κάτι απλό το να σιωπάσει τέτοια θέματα. Και εμείς δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Και στο επιχείρημα που μας φέρνουν ότι είμαστε απλοί μοναχοί και ότι δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, αυτό το αναιρεί ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, ο οποίος λέει: μην πεις αν είσαι γεωργός ή αν είσαι στρατιώτης ή αν είσαι στρατιωτικός, ότι εσύ οφείλεις να μιλήσεις, διότι είναι καθήκον του μοναχού να μιλήσει, του κάθε χριστιανού και ειδικά του μοναχού. Και όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν οι επίσκοποι σιωπούν, το λόγο έχει έτωσαν οι μοναχοί. Και τόσοι άλλοι Άγιοι φυσικά, που με την πράξη τους μας έδωσαν το στίγμα ότι εμείς πρέπει να μιλάμε ειδικά οι μοναχοί. Λοιπόν, αλλά βλέπετε ότι εκτός από αυτή την ένοχη σιωπή που υπάρχει, επαληθευόμαστε ότι δεν κατηγορήσαμε και ούτε ευρύσαμε κάποιον που λέγαμε ότι θέλουν να διαφυλάξουν τις θεσούλες τους και ότι δεν νοιάζονται για την πίστη μας, διότι όποιος μιλάει σήμερα διώκεται.
Και πρέπει να μιλάμε και όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να πράττουμε. Διότι και εμείς που κάναμε διακοπή μνημοσύνη του Πατριάρχου, διότι θέλουμε να μένουμε μες στην Εκκλησία και όχι όπως οι άλλοι που στηρίζουν ότι βγαίνεις από την Εκκλησία και αποκόβεις από την Εκκλησία, που αυτό είναι τελείως παράλογο, διωκόμαστε για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος θέλει να ομολογεί Χριστό θα διωχθεί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: «Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξωσιν». Ή το λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερο τήρησωσιν. Εδώ είναι άλλο πάλι μεγάλο πρόβλημα. Ότι είχε κοσμοκερθεί η Εκκλησία και το Πύρνιο και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Μα αυτό ήταν αυτό προσπάθησαν να κάνουν και το έχουν πετύχει. Να αποδομήσουν την Ορθόδοξη πίστη, τον χριστιανισμό μας, να αποδομήσουν στα εθνικά θέματα την πίστη μας, την αγάπη μας για την πατρίδα, να καταργήσουν το πολιτονικό σύστημα. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο που στην ουσία χτυπάνε την Ορθοδοξία. Διότι ξέρουν ότι αν ο Ορθόδοξος δεν έχει φρόνημα, αλλά κάθεται φρόνημα, γιατί άλλο το φρόνημα με ήτα και άλλο το φρόνημα με γιώτα. Και ο Βαρθολομαίος τους λέει καθίστε φρόνημα, μην έχετε φρόνημα, αλλά να καθίστε φρόνημα. Έτσι, διότι αλλιώς θα σας διώξω. Και όντως διώκει αυτούς που ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει αποδόμηση του φρονήματος του χριστιανού. Δεν υπάρχει σταυρικό φρόνημα, δεν υπάρχει πνευματική ζωή, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι θανάτου τον Χριστό. Και σημαίνει αυτό, ότι ο χριστιανός που θα θέλει να ακολουθήσει σωστά την Ορθοδοξία, θα πρέπει να μπει σε περιπέτειες. Δηλαδή δεν θα ξυπνήσει το πρωί να πάει σε μια εκκλησία που είναι δίπλα του και συνηθισμένος που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνει να εκκλησιάζεται χωρίς να στερείται κάποια πράγματα. Ενώ τώρα, αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια ένας χριστιανός που θα θέλει να ψάξει να βρει πού γίνεται η σωστή λειτουργία που δεν μνημονεύουν πλέον τους επισκόπους, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και χιλιόμετρα. Και αυτό ξεβολεύει. Δηλαδή έχουν μάθει τον κόσμο πλέον να τα έχει όλα εύκολα, όλα δίπλα του και να μην στερείται για κάποια πιστεύω. Έτσι. Και ας είναι και τα πιστεύω τα... Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Εμείς και στην ημερίδα που είχε γίνει στον Πειραιά που είχαμε λάβει μέρος στους Αγιώρητες Πατέρες, είχαμε πει ότι θα ζητήσουμε να γίνει Ορθόδοξος Σύνοδος μετά το πέρας της Συνόδου του Κολυμπαρίου, αν αποδειχθεί ληστρική, που όπως αποδεικνύεται είναι ληστρική και αιρετική, διότι εμείς καταρχήν δεν μιλάμε για κυρότητα μυστηρίων, μιλάμε για μονισμό. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Διότι πολλοί λένε, οπότε εσείς μας θεωρείτε αιρετικούς και ότι δεν υπάρχει μυστήριο. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει σύνοδος για να καταδικάσει και τον Οικουμενισμό και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όλους αυτούς που τον ακολουθούν ως αιρετικούς. Και τότε μόνο δεν θα υπάρχει το μυστήριο. Αλλά υπάρχει μολυσμός όμως όταν υπάρχει επικοινωνία. Διότι όπως ξέρετε, και κάποιος όταν πάει αναξίως να κοινωνήσει, δεν είναι ότι δεν κοινωνάει τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά η Θεία Χάρις έχει τις δύο ιδιότητες, ή να μας φωτίζει ή να μας καίει. Okay. Έχει και τη φωτιστική ιδιότητα και την καυστική ιδιότητα. Έτσι. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο πολύ λεπτό. Διότι μας κατηγορούν ήδη ότι δηλαδή, τώρα μας θεωρείται αιρετικούς, ότι δεν έχουμε μυστήριο, ότι δεν ενεργεί το μυστήριο. Αυτό εμείς δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι που θα το λύσουμε. Αυτό το αρμόδιο όργανο είναι μια Ορθόδοξο Σύνοδος που θα πρέπει να συγκληθεί. Τώρα, αν θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει, δεν είναι στο χέρι μας. Εμείς μπορούμε όμως να το προκαλέσουμε αυτό. Έτσι, και να το αφήσουμε στον Χριστό να δούμε τι θα γίνει, πώς θα το κάνει. Αυτό μια παρένθεση για να μην παρεξηγούμαστε. Τώρα, στο θέμα του φρονήματος έγκυται όλο το πρόβλημα. Διότι οι άνθρωποι πλέον δεν θέλουν να ξεβουλευτούν. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν θέλουμε να μιλάμε και για το θέμα της κράτας του πολίτη. Εδώ ας πούμε που το θέμα του οικουμενισμού είναι κάτι πολύ σοβαρό και πλήττει κυρίως τους κληρικούς και τους μοναχούς, διότι εμείς έχουμε αντίκτυπο σε αυτό που κάνουμε. Ενώ ένας λαϊκός δεν θα έχει τόσο πολύ αντίκτυπο σε αυτό που κάνει, διότι ούτε θα τον διώξουν από τη δουλειά του. Το μόνο θα χρειαστεί να πάει σε μια εκκλησία που μπορεί να είναι κάποια χιλιόμετρα. Ούτε θα μνημονεύουν και θα έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Αλλά εμείς έχουμε τα προβλήματα και σε εμάς δημιουργούμε τα προβλήματα. Τα οποία φυσικά είναι τιμή μας να πάσουμε για τον Χριστό. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει το φρόνημα να πάθουμε για τον Χριστό. Στη διαχρονία της εκκλησιαστικής ιστορίας βλέπουμε ότι πάντα υπήρχε διωγμός. Και πάντα υπήρχε διωγμός είτε από ειδωλολάτρες στις αρχές του χριστιανισμού και μετά από εκεί από τους αιρετικούς
η οποία ήταν πολύ πιο σκληρή διωγμή από τους αιρετικούς που ονομαζόταν χριστιανοί. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή του χριστιανού είναι ένα σταυρός. Πρέπει να έχουμε το μαρτυρικό φρόνημα και ότι είναι τιμή μας για μας και είναι μια ευκαιρία για μας σήμερα που ζούμε αυτή το παραλογισμό του οικουμενισμού, την κατάργηση των πατέρων και την αποδόμηση του ορθοδόξου δόγματος, είναι τιμή μας για μας να ζούμε στους σημερινούς καιρούς και να μπορέσουμε να ομολογήσουμε, για να μπορέσουμε να ομολογήσουμε Χριστό και να αποδείξουμε την αγάπη μας σε Αυτόν. Φυσικά αυτό προϋποθέτει πνευματική ζωή, που η οποία πνευματική ζωή δεν είναι, δεν είναι ότι πήγα, ξομολογήθηκα και κοινώνησα 3-4 φορές το χρόνο ή ότι πηγαίνω στην εκκλησία κάποιες Κυριακές και αυτό είναι όλο. Προϋποθέτει ότι όλη μας η ζωή πρέπει να είναι αφιερωμένη, δοσμένη στο Χριστό, να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι είμαστε προσωρινοί σε αυτή τη ζωή και ότι ανά πάσα στιγμή φεύγουμε και ότι η αιώνια πόλης μας, πόλης είναι η Ιερουσαλήμ, η Άνω Ιερουσαλήμ, και ότι εκεί πέρα είναι η πατρίδα μας και ότι αυτό φρονούμε. Και ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε στην πνευματική ζωή, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι η κάθαρση της ψυχής και του νου για να έρθει χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Και να επικεντρώσουμε στο πατερικό ότι ούκ έχουμε οδεμένους απόλυν, αλλά την Άνω επιζητούμε. Διότι αυτό είναι στην ουσία όλη η πνευματική ζωή. Έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές το να μιλήσει κάποιος για διακοπή μνημοσύνου και να μιλήσουμε για τέτοια θέματα δεν είναι τόσο εύκολο, διότι πρέπει και το φρόνημά μας και η ζωή μας να συνάδουν. Δεν είναι ξέχωρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και κάποιοι που θέλουν να κάνουν διακοπή μνημοσύνου να μην πάρουν την κάρτα του πολίτη για τους σωστούς λόγους, για λόγους πίστεως και για λόγους ομολογίας, όχι μόνο για λόγους ελευθερίας και ότι δεν θέλω να βλέπουν τι κάνουν στη ζωή μου, διότι αυτό δεν αποτελεί ομολογία, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει φρόνημα, να υπάρχει πνευματική ζωή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε και μέχρι το τέλος. Διότι αυτό δεν είναι για μια-δύο μέρες ή για ένα μήνα ή για ένα χρόνο. Αυτό πια θα γίνει μια κατάσταση ζωής και ο διωγμός θα αρχίσει να κορυφώνεται. Διότι όσοι δεν αποδέχονται, όπως δογμάτισε η Σύνοδος του Κολυμβαρίου, όποιος δεν αποδέχεται τις αποφάσεις Συνόδου, θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Πράγμα το οποίο πάλι είναι ένα πρόβλημα, που πάλι αποδομεί όλη την Ορθόδοξη Συνοδικότητα, η οποία θέλει τον ευσεβή λαό να επικυρώνει την εκάστοτε Σύνοδο. Έτσι, αυτό το πράγμα το απορρίπτει τώρα η Σύνοδος και λέει ότι εμείς επικυρώνουμε, διατάζουμε και αποφασίζουμε και ότι εσείς δεν έχετε κανένα λόγο οι κληρικοί, οι λαϊκοί. Έτσι. Θα πρέπει κάποια στιγμή φυσικά εμείς θα κάνουμε ομιλίες ανά την Ελλάδα και θα κάνουμε και μας έχουν καλέσει σε πολλά κανάλια να μιλήσουμε για να αναλύσουμε για ποιο λόγο η Σύνοδος είναι αιρετική. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα. Έχουμε ήδη κάνει την ανάλυση μας για ποιο λόγο είναι αιρετική και ληστρική και αυτά θα τα αναλύσουμε εν καιρό. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τη διαρκή ιερά σύνοδο να συνεδριάσει. Ομιγέννητο. Κανένας επίσκοπος δεν αντιδράσει και πει ότι σκύψει το κεφάλι, ακόμα και αυτοί που αντιδρούσαν πριν, και δεχτούν τις αποφάσεις της συνόδου που έγινε στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όντως. Μόνος γιατί και εμείς θέλουμε επισκόπους να συνδράμουμε με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και σαν Αγιώριτες Πατέρες, αλλά και πάρα πολλοί κληρικοί έξω στην Ελλαδική Εκκλησία και λαϊκοί. Αυτό δεν θα πρέπει να μας πτωήσει και δεν θα πρέπει να ανακόψει τον αγώνα μας. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο λαϊκό στοιχείο, διότι ο λαός είναι ο θεματοφύλακας της πίστεως. Και όπως λέγανε στη Σύνοδο του 1848, ο λαός είναι ο θεματοφύλακας που θέλει το θρήσκευμά του να παραμένει αναλύωτα ανά τους αιώνες. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον ευσεβή λαό το τι έχει γίνει, διότι ο λαός θα παίξει καθοριστικό ρόλο, θα πρέπει να πιέσει τους επισκόπους του να μην δεχτεί αυτή τη σύνοδο, διότι είναι ληστρική και αιρετική και μας οδηγεί εκτός εκκλησίας, εκτός σωτηρίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η αίρεση δεν σώζει. Είναι σωτηριολογικό το θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, θα πρέπει να πιέσει τους επισκόπους του και να μην έχει επικοινωνία με τους επισκόπους οι οποίοι δεχτούν τη σύνοδο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να βάλουν
πλάτη που λένε και ο κλήρος. Φυσικά. Γιατί αν δεν βάλουν, το πίμνιο θα έχει μετά. Θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Γιατί όλοι αν θα πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι. Βρεθούν ιερείς που άσχετα αν οι επίσκοποι συνεχίσουν να μνημονεύουν και βρεθούν κάποιοι όντως παλικάρια ιερείς, θα κόψουν το μνημόσυνο, θα διωχθούν από τις εκκλησίες. Δηλαδή εκεί αυτοί θα αγκαλιάσουν και το πίμνιο που θα έχει κόψει και εκείνο το μνημόσυνο. Δηλαδή θα πάμε σε καταστάσεις πολύ παλιές. Θα γίνονται και λειτουργίες ίσως σε σπίτια μέσα, γιατί αν κάποιος ιερέας δεν μνημονεύει τον επίσκοπό του, θα τον εξηλώσουν. Φυσικά. Έτσι. Άρα αυτός δεν θα έχει, η εκκλησία δεν είναι δική του, αλλά δεν θα έχει ούτε εκκλησία να λειτουργείται. Ή και ο πιστός λαός που δεν θα πηγαίνει στην εκκλησία αυτή. Θα πρέπει να αγκαλιάσουν και τον ιερέα και ο ιερέας να αγκαλιάσει το πίμνιο και από εκεί και πέρα, όπως φαίνονται τα πράγματα, αν γίνουν έτσι, θα πρέπει να γίνονται πλέον και οι λειτουργίες μέσα σε σπίτι. Δηλαδή πρέπει να το έχει κατά νου αυτό και ο κόσμος σε τι στάδιο μπορεί να φτάσουν. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο αν έχουν τα πράγματα καλώς και θα εξελιχθούν καλά. Γενικά, αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το τέλος, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό δεν το λέμε για να φοβήσουμε ούτε το λαό, αλλά πρέπει, είναι η πραγματικότητα που δυστυχώς το Άγιον Όρος πρώτο έπρεπε να τη λέει. Αλλά βλέπετε και οι ηγούμενοι σιωπούν και η ιερά κοινότητα σιώπησε. Διότι συμβιβαστήκανε με τις θέσεις τους και με τον Πατριάρχη και οι επίσκοποι περισσότεροι σιωπούν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο διωγμού της Εκκλησίας. Ήδη είχαμε πει ήταν ελαφρύς ο διωγμός, αλλά τώρα πια τέρμα τα ψέματα. Ή θα συνταχτούμε με την πατερική παράδοση και την Εκκλησία μας, ή θα ακολουθήσουμε μια νέα Εκκλησία, η οποία δεν είναι Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι Εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που εξυπηρετεί τον Αντίχριστο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα έρθει και το σφράγισμα. Φυσικά, αλλά αυτά θα αρχίσουν σιγά σιγά να αρχίζουν να τρέχουν τα εξελίξεις. Εμείς δεν λέμε ημερομηνίες, ούτε λέμε. Αλλά βλέπουμε ότι πια έχει αρχίσει το θέμα και τρέχει. Γι' αυτό και ο Παΐσιος από το 87 τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς και σε αυτούς χρησιμοποιούν μόνο τα πνευματικά και όχι τα ομολογιακά. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο διωγμού της Εκκλησίας και ότι αν θέλουμε να ζούμε με ευσέβεια και να έχουμε την ευσέβεια, θα διωχθούμε κι εμείς. Οι θέλοντες ευσεβώς ζήνε Χριστό Ιησού, διωχθήσονται. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι θα πρέπει να είμαστε γνώστες για ποιο λόγο γίνεται η διακοπή μνημοσύνου, ότι γίνεται για να ακολουθήσουν επισκόπους οι οποίοι έχουν πέσει στην αίρεση του οικουμενισμού και συμπράττουν με την Σύνοδο της Κρήτης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή καλά τους κανόνες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να πέσουμε σε σφάλματα που έγιναν με τους πανιωμερολογίτες τότε που κάνανε δικές τους συνόδους. Εμείς δεν κάνουμε καμία δικιά μας σύνοδο. Δεν μνημονεύουμε τον οικείο επίσκοπο. Άχρη καιρού γίνει ορθοτομηθεί ο λόγος της αληθείας. Έτσι. Δεν θα μνημονεύσουμε άλλους επισκόπους. Δεν πηγαίνουμε σε άλλες εκκλησίες. Δεν πηγαίνουμε σε ΓΟΧ, δεν πηγαίνουμε σε πανιωμερολογίτες. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Ούτε τους κατηγορούμε σε τίποτα, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε πουθενά. Μένουμε εντός εκκλησίας, δεν μνημονεύουμε τον επίσκοπο που ανήκουμε, διότι αυτός θα έχει συνταχθεί με τον οικουμενισμό και περιμένουμε και ζητάμε και αντιδρούμε και δουλεύουμε στο να γίνει ορθόδοξη σύνοδο ή να αλλάξει ο επίσκοπός μας με τις πιέσεις του λαού, έτσι ώστε να ορθοτομήσει το λόγο της αληθείας. Πρέπει να, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, διότι πολλοί θα μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία, ότι κάνουμε δικιά μας Εκκλησία, ότι πηγαίνουμε, συντασσόμαστε με τους παγιωμενολογίτες και όλα αυτά. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Παραμένουμε εκεί που είμαστε. Είμαστε εντός Εκκλησίας όταν πράττουμε τα Ορθόδοξα, φρονούμε Ορθόδοξα και ακολουθούμε τους πατέρες και το παράδειγμά τους. Και είμαστε εκτός Εκκλησίας όταν ακολουθούμε τον Οικουμενισμό και τους Οικουμενιστές που δέχονται την Εκκλησία, που δέχονται την Σύνοδο, τη ληστρική και αιρετική Σύνοδο του Κολυμπαρίου. Απλά πράγματα. Όλα αυτά κατοχυρώνονται με τους Αγίους Πατέρες. Εμείς δεν λέμε τίποτα δικό μας. Δεν δογματίζουμε. Αυτό δεν λέμε τίποτα δικό μας. Λένε ό,τι λένε οι πατέρες και αντιδρούμε με όπως αντίδρασαν οι πατέρες και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό δείχνει ότι ταπεινωνόμαστε και υποτασσόμαστε στους πατέρες και ότι δεν είμαστε περήφανοι όπως αποδεικνύουν τελικά, γιατί λένε ότι εμείς είμαστε περήφανοι και ότι ακολουθούμε και δικιά μας γραμμή. Ποια είναι η δικιά μας γραμμή? Τον πατέρα είναι δικιά μας γραμμή? Ναι, είναι δικιά μας γραμμή, αλλά είναι τον πατέρα.
και αυτοί την εγκολπωνόμαστε. Όμως αυτά που κάνουν οι αιρετικοί οικουμενιστές, που αυτά που έχει κάνει, που έχει πει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν τα έχει πει κανένας άλλος. Και μάλιστα αυτός πρέπει να καθαιρεθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν τον καθαιρούν, γιατί δεν γίνεται μια σύνοδος να καθαιρέσουν? Εμείς θα ζητήσουμε σύνοδο και ζητάμε σύνοδο από τους επισκόπους που είναι Ορθόδοξοι να καθαιρέσουν τον αιρετικό, τον μέγιστο των αιρετικών Βαρθολομαίου. Αυτό να γίνει. Και όχι να καθαιρεθούν οι αγωνιστές που αγωνίζονται για τη Ορθοδόξου πίστεως και να μην πάμε στη μεταπατερική εποχή, δηλαδή σε μια εποχή η οποία θα ευρίζει το Άγιο Πνεύμα, όπως έκανε και ο Βαρθολομαίος και είπε ότι, ότι οι πατέρες μας κληροδότησαν το σχίσμα. Έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες που μίλησε το Άγιο Πνεύμα μέσω αυτών, μας κληροδότησαν το σχίσμα. Αυτό είναι μέγιστη βλασφήμια του Άγιου Πνεύματος. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί όπως είπαμε, αφού είναι σχέδιο και δεν είναι μόνο ένας, δεν είναι μόνο ο Πατριάρχης το σχέδιο, από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ. Είναι σχέδιο της Μασονίας. Όλα αυτά είναι, βρίσκεται η Μασονία πίσω από εκεί, βρίσκεται ο συνωνιστικός δάκτυλος που όλα αυτά τα κάνει. Και δυστυχώς πρέπει να ορθώσουμε, πρέπει όλα αυτά δεν ακούγονται. Φοβούνται να πούνε επίσκοποι για Μασονία, φοβούνται να πούνε για σιωνιστές, φοβούνται να πούνε για τη CIA, φοβούνται να πούνε ότι όλα αυτά γίνεται για να αποδομηθεί η ορθοδοξία μας. Στη Μασονία, τι είναι, να χτυπήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να πούμε να φωτιστεί ο λαός, να ξεσηκωθεί ο λαός με ποια έννοια. Να μην δεχτούμε τίποτε μεταπατερικό, τίποτε που να αντικρούει στην παράδοσή μας, στις οικουμενικές συνόδους και τις τοπικές συνόδους, να κρατήσουμε την πίστη μας. Αυτά έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Και να κρατήσουμε μέσω αυτό να κρατήσουμε και την πνευματική μας υπόσταση σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι αυτό που μας κάνουν τώρα στην ουσία οι οικουμενιστές είναι ότι διδάσκουν μια αλλότρια πνευματική πνευματικότητα. Μια πνευματικότητα που τη διδάσκουν εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες και αιώνες και οι παπικοί και οι προτεστάντες. Λοιπόν, ποια πνευματικότητα, ότι δεν τρέχει τίποτε, όλα επιτρέπονται και ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Ναι, είναι αγάπη, αλλά είναι και αλήθεια. Και λοιπόν, πρέπει να επιστρέψουμε στην ορθόδοξη πνευματικότητα, στο σταυρικό φρόνημα, το μαρτυρικό φρόνημα που το χάσαμε. Σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε. Και στους πατέρες οι οποίοι μας το διδάσκουν έμπρακτα. Διότι οι πατέρες, η ομολογία τους, πάθανε. Και αυτό που παθαίνουμε σήμερα, στην ουσία, χάρη μας κάνουν οι πατέρες που μας διώκουν και μας βγάζουν από αυτά τα προϊσταμένη λίγια και όλα αυτά. Γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να ομολογήσουμε τον Χριστό. Δυστυχώς για αυτούς όμως. Συντάσσονται με τους εχθρούς του Χριστού και ακολουθάν το παράδειγμα των εχθρών του Χριστού. Κάτι άλλο που είπαμε για την ενημέρωση του κόσμου. Αυτό που κάνουμε είναι μια ενημέρωση, αλλά δυστυχώς θα φτάσει μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με το ίντερνετ. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό πληρώματος της Εκκλησίας, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και να πληροφορηθούν μέσα από το διαδίκτυο. Εκεί θα πρέπει ίσως, και πέφτει επάνω σας το φορτίο, όσους που είπατε θα κάνετε και ενημερώσεις και αυτά, ότι πρέπει να ενημερωθεί με κάποιο τρόπο και ο κόσμος ο απλός που δεν μπορεί να τα δει στο διαδίκτυο. Γιατί αυτοί που μπαίνουν και ασχολούνται, τα βλέπουν, θα ενημερωθούν. Πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα και για το πίμνιο που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, εκεί θα πρέπει να γίνει σε κάποιες ομιλίες, πέφτει βαρύ το φορτίο, αλλά πρέπει να γίνει. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τους Αγιορείτες Πατέρες, και λέω τους Αγιορείτες Πατέρες διότι δεν αντιπροσωπεύω τον εαυτό μου, είμαστε πάρα πολλοί πατέρες και ας λένε μερικοί ότι είναι 5-6 άτομα, δεν είμαστε 5-6 άτομα, είμαστε πάρα πολλοί. Και τολμώ να πω ότι ακόμα και το πλείστο μέρος των Αγιορειτών απλών πατέρων δεν συμφωνούν με αυτά, αλλά τους βουλώνουν το στόμα γιατί έτσι τους συμφέρει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πατέρες που αγωνίζονται για αυτά και διώκονται. Και ήδη στην περιοχή της Λαύρας γίνονται διώξεις και απειλές, ειδικά από τον ηγούμενο, ότι όσοι υπογράφετε και όσοι συντάσσεστε με αυτά, θα φύγετε από τα κοιλιά σας. Και αυτά θα τα βγάλουμε εν καιρό. Και αυτό θα είναι πρέπει να βγείτε και στον κόσμο πλέον. Θα τα πούμε αυτά. Εμείς πρώτης το θεωρούμε χρέος μας και καθήκον μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Και δει ως αγιορείτες μοναχοί. Δεν πάμε να σώσουμε την Εκκλησία, που πολλοί μας λένε ότι είμαστε σωτήρες. Δεν είμαστε σωτήρες. Εμείς ένα λογισμό δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλές φορές από το μυαλό μας. Όχι να σώσουμε την Εκκλησία, αλλά κάνουμε το καθήκον μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μοναχοί. Αυτή η ενημέρωση γίνεται γιατί πρέπει να γίνει από τους μοναχούς, αφού δεν μιλάνε οι επίσκοποι, δεν μιλάνε οι επιγούμενοι
και αρέσκονται μόνο στα πανηγύρια να πηγαίνουν και όλα αυτά. Θα μιλήσουμε εμείς καθηκόντως. Εμείς περιμέναμε να μιλήσουν, δεν μιλήσανε. Λοιπόν, δεν το κάνουμε όμως με λογισμό ότι σώζουμε την Εκκλησία. Σε καμία περίπτωση. Θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν. Θα μιλήσουμε, θα υψώσουμε το μικρό μας ανάστημα. Θα συνταχτούμε με τους πατέρες. Ο Χριστός ανοίγει το δρόμο και γίνονται αυτά που γίνονται. Εμείς δεν περιμέναμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό έγινε από μόνο το ότι έχει γίνει μέχρι τώρα και θα το συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Μέχρι θανάτου να μας βοηθήσει ο Θεός να το κάνουμε. Γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα με τη χάρη του Θεού. Εμείς από μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτε. Δεν έχουμε δυνάμεις να διώξουμε, όπως είπα προηγουμένως, ένα λογισμό που μας έχετε. Όχι να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να γίνεται αυτό που έχει γίνει και θα γίνει. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα είμαστε στην υπηρεσία και έχουμε μπει στη δούλεψη του Χριστού και θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει δύναμη, να ανοίξει ο δρόμος για την ενημέρωση του χριστεπονίμου πληρώματος και εμείς με κάθε κόστος, διότι όπου πηγαίνουμε και μιλάμε, μας χαρακτηρίζουν ότι είμαστε ανυπάκοοι, ότι δεν παίρνουμε την άδεια του οικείου επισκόπου, ότι παραβλέπουμε και καταπατούμε αυτούς τους κανόνες που λένε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μας λένε για τους κανόνες που καταπατούν όλοι αυτοί οι οικουμενιστές, που υπάρχει δόγμα στη μέση και καταπατούν το δόγμα, αλλά περιορίζονται ότι εμείς δεν παίρνουμε την άδεια του οικείου επισκόπου και όλα αυτά. Θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν και ο Θεός βοηθός. Κάτι άλλο έχετε να μας πείτε? Κάποια συμβουλή, κάποια... Πάρα πολλοί, ειδικά οι οικουμενιστές, προβάλλουν την προσευχή. Και λένε ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή και ο Θεός θα τα φέρει όλα καλά. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Και δίνουμε, εμπρότης δίνουμε όντως το βάρος στην προσευχή και στην πνευματική ζωή. Όμως δεν πέφτουμε στην παγίδα να πούμε ότι θα κανονίσει ο Θεός. Ο Θεός θα κανονίσει και ο Θεός όντως στην Εκκλησία του αυτός τυπημένει και όντως γι' αυτό και συντασσόμαστε με τους πατέρες και με τους Αγίους Αποστόλους και στην ουσία με τον ίδιο τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Και όντως δίνουμε και εμείς, όπως είπα προηγουμένως, το βάρος μας στην προσευχή. Όμως, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Ναι, μεν θα πρέπει εμπόνως και εντάκριση να προσευχόμαστε για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία, που δυστυχώς προσπαθούν να αποδομήσουν τα πάντα, και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την πνευματική μας ζωή, διότι αυτός ο αγώνας, όπως μου είπε και ένας γέροντας όταν είχα πάει στην έρημο πριν από 4 μήνες, μου είπε ότι αυτός ο αγώνας, Πάτερ μου, θέλει και πνευματική κατάσταση. Δεν μπορείς να κάνεις ένα αγώνα και να έχεις και το ραχάτι σου. Πρέπει όντως να προσπαθείς και με την προσευχή και με την αγάπη προς τον πλησίον και ειδικά προς τον Θεό να είσαι εντάξει. Για να έχει χάρη στο... Για να έχεις τη χάρη του Θεού και την βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, η χάρη του Θεού έρχεται και με αυτόν τον αγώνα φυσικά που κάνουμε, αυτόν τον ομολογιακό αγώνα, αλλά πρέπει και να είμαστε ενωμένοι συνεχώς και να μετάσχουμε εν μετανία στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, για να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη από τον Χριστό να κρατηθούμε σε αυτόν τον αγώνα, διότι αυτός ο αγώνας δεν είναι για μία και για 2 μέρες, όπως είπαμε προηγουμένως. Και η προσευχή είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε, η ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Διότι αυτός είναι το ζητούμενο και γι' αυτό κάνουμε και αυτόν τον αγώνα, για να μην χωριστούμε από την Εκκλησία του. Που η Εκκλησία στην ουσία είναι ο ίδιος ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ήδη είναι ενωμένος πάντοτε με το σώμα του. Έτσι. Όντως πρέπει να είμαστε συνέχεια στην προσευχή και να παρακαλούμε να φωτιστεί και ο λαός και οι επίσκοποι, ακόμα και αυτοί που είναι συνειδητοποιημένοι εχθροί του Χριστού. Λοιπόν, και αυτό το κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν το κάνουμε ή ότι έχουμε μια κατάσχετη φλιαρία και έναν αγώνα και ένα ζηλό κατ' επίγνωση. Αυτά δεν ισχύουν που λένε και μας κατηγορούν. Εν πρώτης, προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους να φωτιστεί και το Ορθόδοξο Πίμνιο και ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν θα εγκαταλείψει την Εκκλησία του. Όντως δεν θα την εγκαταλείψει την Εκκλησία του. Και πύλες άδωκα τις σχίσουν αυτής. Σίγουρα. Αυτό όμως που κάνουμε εμείς δεν είναι αυτό που μας κατηγορούν, ότι προσπαθούμε, όπως είπα προηγουμένως, να σώσουμε την Εκκλησία. Και... Όχι. Προσπαθούμε να μείνουμε εντός Εκκλησίας. Όπως είπαμε, τη συμμετοχή μας ακατακρίτως στα μυστήρια, εν μετανία στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έτσι, και με τον ομολογιακό αγώνα που προσπαθούμε και πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Διότι ο Χριστός έθεσε αυτό το όριο και είπε ότι όστις με ομολογείς έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου των ουρανής.
Λοιπόν, η ομολογία είναι ότι ό,τι μεγαλύτερο μπορεί κάποιος χριστιανός να κάνει, και το μαρτύριο, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, να εφαρμόσουμε. Το ανώτερο των χαρισμάτων. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε και την αγάπη μας στο Χριστό, στο Θεό, που είναι η πρώτη εντολή, και την αγάπη μας στον πλησίον μας. Διότι όταν ομολογείς τον Χριστό, δίνεις το παράδειγμα. Να ομολογήσουν και οι άλλοι και δίνεις το παράδειγμα τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Γίνεσαι με το βίωμά σου, γίνεσαι το έμπρακτο παράδειγμα και σαρκώνεις το Ευαγγέλιο όπως κάνανε και οι Άγιοι. Το Ευαγγέλιο σαρκώθηκε στους Αγίους, πήρε σάρκα και οστά με το παράδειγμά τους. Το οποίο πρέπει και εμείς να κάνουμε. Και όπως λέει και ο Παύλος ότι Άγιοι γίνεστε και μιμητές μου γίνεστε καγό Χριστού, και ότι πρέπει να γίνουμε Άγιο αυτό που μας λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, έτσι πρέπει να πάρουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ανηφορικός, στενή και τεθλιμμένη οδός του χριστιανού, έτσι, του ορθοδόξου χριστιανού, αλλά πρέπει να την ακολουθήσουμε, διότι αυτή η οδός οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, και εν κατακλείδη να πούμε ότι αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι έχουμε χάσει την πνευματική μας υπόσταση. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Βαρθολομαίος και ο κάθε Βαρθολομαίος είναι να μας εισάγει σε μια εκκλησία χωρίς πνευματικότητα. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντος Παΐσιος, ότι αυτή η σύνοδος θα καταργήσει την παράδοση και θα νομιμοποιήσει την παράβαση. Γιατί αποδομεί όλο το ορθόδοξο φρόνημα του χριστιανού και του λέει να κάτσει φρόνημα και να μην ασχολείται με αυτά, αλλά να κοιτάξει να μείνει σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τους Αγίους Πατέρες, καμία σχέση με τους Αποστόλους, καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μα διδάσκει κάτι αλότριο. Και αυτό που μας λένε πολλές φορές ότι να, ο Χριστός δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, θέλει να είμαστε εν ειρήνη, να ζούμε και όλα αυτά. Ο Χριστός μας είπε να δώσουμε τη ζωή μας, να μαρτυρήσουμε. Και ίδιος είπε, δεν θέλει να βάλω ειρήνη, μάχαιρε. Ναι, τότε ο Χριστός είναι ο πρώτος φανατικός, είναι ο πρώτος φονταμεταμελιστής, ο οποίος μας λέει να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα. Και οι Άγιοι Μάρτυρες ακολουθήσανε τα λόγια του Χριστού και δώσανε τη ζωή τους. Αυτό τι είναι? Ο Χριστός είναι ακραίος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ακραίο. Λέει, ώστις μου ομολογήσει, θέλει ομολογία ο Χριστός. Γιατί απλά τα λόγια, αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία. Και ο Χριστός δεν θέλει εδώ πέρα να είμαστε εντάξει και να είμαστε καλά τακτοποιημένοι σε αυτή τη ζωή, με την έννοια του οικουμενισμού. Αλλά μας θέλει να τακτοποιηθούμε μια και καλή στην άλλη ζωή. Και αυτό είναι το νόημα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και πρέπει να μαρτυρήσουμε για να ομολογήσουμε τον Χριστό και να είναι ανηφορικός ο δρόμος και στενή και τεθλιμμένη η οδός και η πύλη που θα περάσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό νόημα, και ότι ακολουθώντας τους πατέρες και μη έχοντας καμία σχέση με τους οικουμενιστές, όντως είμαστε μέσα στην Εκκλησία, όντως ζούμε το μαρτυρικό βίωμα και το ομολογιακό φρόνημα που είχαν οι πατέρες μας και όντως σωζόμαστε. Αυτό είναι που προσπαθούμε να δώσουμε στους χριστιανούς να καταλάβουν. Γέροντα, κλείνοντας, να ξενοψίσουμε λίγο αυτά που περιμένουμε. Είπαμε ότι περιμένουμε τον Οκτώβριο τη Σύνοδο, τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να συνεδριάσει για να πάρουν απόφαση σε σχέση με τη Σύνοδο της Κρήτης. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τι στάση θα κρατήσουν οι επίσκοποι, ναι, τι στάση θα κρατήσουν οι ιερείς, για να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Σωστά. Ναι. Άρα δηλαδή αναμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, εξελίξεις που θα καθορίσουν ποια πλέον, έτσι, θα είναι η πορεία αυτού που θέλει να κρατήσει την ορθή πίστη και την ορθή δόξα. Εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και με τις συχνές δυνάμεις μας. Παρόλα αυτά, καθηκόντως, θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να μιλήσουν οι επίσκοποι. Και μετά θα πρέπει να περιμένουμε να μιλήσει και ο λαός. Έτσι, αυτή είναι η τάξη. Την οποία αποδόμησαν και σε αυτό το θέμα. Αποδόμησε η Σύνοδος Κρήτης και είπε ότι εδώ πέρα είναι υποχρεωτικές οι αποφάσεις. Καθηκόντως, περιμένουμε από εκεί και μετά θα πράξουμε. Ήδη εμείς, Αναγιορείτες, τους δηλώσαμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε, ήδη έχουμε προβεί σε διακοπή μνημοσύνου και τώρα θα προβούν και οι υπόλοιποι πατέρες εντός του Αυγούστου, διότι εμείς δεν μπορούμε να ακολουθούμε αυτή τη σύνοδο όταν τα μοναστήρια μας λένε, όπως και είπε και η Λαύρα, ότι η σύνοδος αυτή ήταν ορθόδοξη, εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Δεν θα πάρουμε από αυτό. Μάλιστα. Γέροντα, σας ευχαριστούμε. Θέλω να σας δυναμώνει, να συνεχίσετε το έργο σας και εσείς και οι υπόλοιποι πατέρες που κάνετε αυτόν τον αγώνα. Και περιμένουμε και τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας και τις συζητήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Μας έχουν καλέσει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη μέχρι Αλεξανδρούπολη. Θα προσπαθήσουμε να πάμε παντού
να ενημερώσουμε και τον ευσεβή λαό και να κάνουμε το καθήκον μας ως μοναχοί. Μετά από εκεί και πέρα είναι το τι θα κάνει ο Χριστός με την Εκκλησία του, αυτός ξέρει. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να σας δυναμώ.